Πάμε να δούμε τους ανταποκριτές μας. Βασίλης Τζουβάνος στην Αθήνα, ακριβώς μπροστά από το Πολυτεχνείο. Περικλής Πατσούρης θα μας μιλήσει για όσα έγιναν νωρίς το πρωί σε Αμαλιάδα και Πύργο. Και ο Δημήτρης Πλεμένος, αρχισυντάκτης από την ελευθερίαonline.gr και της εφημερίδας Ελευθερία, θα μας μιλήσει για όσα θα ακολουθήσουν την επόμενη ώρα στην Καλαμάτα, με δύο πορείες μάλιστα στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε μαζί τους. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινώ με τον Βασίλη, ο οποίος είναι στο σημείο λοιπόν όπου ξεκίνησαν όλα. Πριν από 50 χρόνια, Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ σωστά, Αγγελική. Στο σημείο όπου ξεκίνησαν όλα. Εδώ που οι φοιτητές πριν από 50 χρόνια αντιστάθηκαν και χάραξαν το μονοπάτι για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο σήμερα γιορτάζουμε. Μαζί όμως με εμάς γιορτάζουν ακόμα περισσότεροι χιλιάδες συμπολίτες, όπου από το πρωί έρχονται εδώ πέρα οικογένειες με μικρά παιδιά, σχολεία, επαγγελματικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και φορείς, έρχονται να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη όσων έπεσαν εκείνη την εποχή πριν από 50 χρόνια. Άνοιξαν οι πύλες, όπως είπαμε, στις 9 το πρωί. Έφτασαν εδώ λίγο πριν ανοίξουν η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, για να καταθέσει το στεφάνι της. Μετά από λίγο έφτασε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας. Έφτασαν εκπρόσωποι των κομμάτων. Εχθές κατέθεσε στεφάνι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν εδώ και μία ώρα κλείσει οι πύλες του Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε πριν από λίγο και η πορεία με προορισμό την Αμερικανική Πρεσβεία. Εδώ μπορώ να σου πω ότι τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντια. Πάνω από 6.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός. Τα μέτρα της αστυνομίας περιλαμβάνονται επίσης, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, ντρόουν αστυνομικούς σε ταράτσες και ελικόπτερα. Ενώ με εντολή της ελληνικής αστυνομίας πριν από μία ώρα έκλεισαν και 4 σταθμοί του μετρό. Ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, Αγγελική. Μάλιστα, Βασίλη. Συνεχίζουμε τώρα να πάμε και στον Περικλή Πατσούρη να δούμε όσα έγιναν νωρίς το πρωί σε Πύργο και Αμαλιάδα. Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, Γιαγή. Καλησπέρα στους θεατές μας. Το Πολυτεχνείο ζει με πολλές εκδηλώσεις να διαδραματίζονται χθες αλλά και σήμερα. Πρώτα απ' όλα, σήμερα το απόγευμα στις 6 στην κεντρική πλατεία Πύργου έχουμε μια συγκέντρωση από την Επιτροπή Ειρήνης Ηλίας, εργατικά σωματεία, συνταξιούχοι. Όλα αυτά σήμερα το απόγευμα στις 6 θα είμαστε εκεί και θα μεταδώσουμε. Το τι ακριβώς βέβαια θα γίνει στο κεντρικό Δοδιβήσεων με πολλούς φορείς. Χθες είχα μια πολύ ωραία εκδήλωση από την ΕΛΜΕ Ηλία στο Πολυτεχνείο ΣΥ, στο πρώτο γυμνάσιο Πύργου, που ήταν σημαδιακή βέβαια. Αυτές είναι και οι φωτογραφίες που βλέπουμε, σωστά. Ναι, έτσι. Ναι, το τι ακριβώς βέβαια συνέβη και από την ΕΛΜΕ Ηλία μαζί με το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού σε μια καταπληκτική εκδήλωση, ακριβώς 7 με το 3ο και 4ο γυμνάσιο και το ΓΕΛ Πύργου. Και εκεί βέβαια είχαν προσωρινά φυλακιστεί σε αυτό το χώρο οι 240 βέβαια αγωνιστές. Αντιστασιακοί μέχρι να οδηγηθούν στα ξερονήσια όλα αυτά το 1967, 21 Απριλίου 1967. Γι' αυτό άλλωστε επιλέγει να τάσει και αυτός ο χώρος σαν φόρο τιμής για το τι είχε γίνει βέβαια τότε το 1967. Ποιήματα, χαιρετισμοί. Είχαμε καταθέσει στεφάνους σε Πύργο και Αμαλιάδα από φορείς αλλά και βέβαια θεσμικούς φορείς. Το Πολυτεχνείο ΣΥ, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Επινιούμε συνδέηση και στον άγνωστο στρατό της Αμαλιάδα αλλά και σε σημείο κεντρικό του Πύργου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Δόξα και τιμή στους αγωνιστές του 1973 και ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή από μαθητές, εκπαιδευτικούς, από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Να πάμε και στον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένο. Στην Καλαμάτα, δύο συγκεντρώσεις να πούμε για το Πολυτεχνείο θα έχουμε απόψε. Ναι, Αγγελική, έτσι ακριβώς και η Καλαμάτα τιμά την 50η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος δύο συγκεντρώσεις και οι δύο στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Η πρώτη από σωματεία και φορείς που πρόσκειται στο εργατικό κέντρο και θα γίνει στην κεντρική πλατεία και η δεύτερη από σωματεία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και θα έχει ως σημείο αφετηρίας στην πλατεία 23 Μαρτίου. Να πούμε επίσης ότι και σε σχολεία της Καλαμάτας σήμερα υπήρχαν αρκετές γιορτές και εκδηλώσεις μνήμης για τα γεγονότα του 1973. Ενώ και στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας υπάρχει σε εξέλιξη μια έκθεση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με αρχαιακό και ιστορικό υλικό από τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Βασίλη Τζουβάνο και τον Περικλή Πατσούρη αλλά και τον Δημήτρη Πλεμένο για όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ.